Σοκ προκαλεί η εικόνα με τα δεκάδες νεκρά ψάρια μέσα στον ποταμό Γιώφυρο. Βλέπετε ένα χαλί. Τι γίνεται? Κάτοικοι και περαστικοί που αντικρίζουν αυτή την εικόνα νιώθουν ανασφάλεια για τις συνθήκες υγιεινής της περιοχής. Προβληματίζομαι και λέω πόσο υγιές και ασφαλές είναι για τους κατοίκους της περιοχής και για τον άνθρωπο που κολυμπάει στη θάλασσα εκεί στο Παγκρίτιο. Εντάξει, μικρά παιδιά υπάρχουν γύρω-γύρω στη γειτονιά. Είναι αμαρτία δηλαδή να ζούμε το 2021 και να βλέπουμε αυτό το χάλι. Αυτή την εικόνα με τα νεκρά ψάρια την έχετε ξαναδεί εδώ? Πρώτη φορά την είδαμε χθες και είδα τον ποταμό πραγματικά και ήταν ολόμαυρος. Σας έχω στείλει και κάποιες φωτογραφίες. Είναι ολόμαυρος. Ο ποταμός εχθές ήταν ολόμαυρος. Μαύρος, μαύρος. Πίσα. Λες και έχουν ρίξει πίσα μέσα. Προβληματισμός επικρατεί και για το εναπομείναν οικοσύστημα του ποταμού, αφού φαίνεται πως τα νεκρά ψάρια αποτελούν τροφή για τα διάφορα είδη που ζουν ακόμη στα βρώμικα νερά του. Πραγματικά κάποιος πρέπει να μας απαντήσει το τι συμβαίνει εδώ στον ποταμό τα τελευταία χρόνια. Τι είναι όλα αυτά τα νεκρά ψάρια? Από την άλλη μεριά ζουν κάτι χελώνες και αυτές θα βρεθούν νεκρές σε λίγες ημέρες. Εδώ και λίγα χρόνια θα πω εγώ ότι προς τα δω, στον κάδο του Γιοφύρου να το πω, μετά τη γέφυρα, δυστυχώς μας έχουν ξεχάσει. Σαν να μην έφτανε αυτή η θλιβερή εικόνα, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν να αντιμετωπίσουν και την έντονη δυσοσμία, αλλά και τα κουνούπια. Η δυσοσμία είναι έντονη, τα κουνούπια είναι μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους. Μολυσμένα κουνούπια γεμίζουν με φλούμπες, πραγματικά, και δεν γνωρίζουμε τι μας συμβαίνει. Καταρχήν δεν τα πιάνει και τίποτα. Ταμπλέτες, αεροζόλ, τίποτα. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, τα κουνούπια δεν τα πιάνει τίποτα. Και είπαν ότι ψεκάσανε. Δεν έχουν ψεκάσει. Εμένα πρωί-πρωί βγαίνω έξω που δεν έβγαζα ποτέ φλούμπες και βγάζω φλούμπα κατευθείαν το κουνούπι. Φανταστείτε πόσο μολυσμένο είναι. Και τις άλλες μέρες είχαμε δυσοσμία, αλλά εχθές, ειδικά το μεσημέρι, ήταν πραγματικά σαν να είσαι σε βόθρο μέσα. Αθόρυτο. Δηλαδή, έχω μικρά παιδιά, μπαίνουν βόλτα, μυρίζουν μόνο αυτό το έσχος. Οι αρχές πρέπει κάτι να κάνουν, να ενημερώσουν λίγο τον κόσμο, γιατί και ο κόσμος ανησυχεί. Όλη η γειτονιά αντιλαμβάνεται το κίνδυνο του οικοσυστήματος εδώ.